Εμείς όμως θα μεταφερθούμε στην Αθήνα, νομίζω, όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Στεφάνου, εκ μέρους της Golden Star Ferries, να μας πει τι ακριβώς γίνεται, γιατί όχι εκφράζει αντίδραση, απλά είναι αρκετά αναστατωμένη από τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο δεν υπογράφει αυτά που έχει αποφασίσει ομόφωνα το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Καλημέρα κύριε Στεφάνου. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλημέρα στον αξιώτικο λαό. Εύχομαι να έχει μια καλή και χρονιά με υγεία και... Σωστά, πάνω απ' όλα καλή χρονιά να έχουμε, γιατί είμαστε ακόμα στο Γενάρη, οπότε ναι. Έχουμε ένα θεματάκι, γιατί στην τελευταία συνεδρία του ΣΑΣ, 13 Δεκέμβρη αν θυμάμαι καλά, έχει περάσει και καιρός πλέον, υπήρξε θετική γνωμοδότηση στα αιτήματα που είχατε καταθέσει, όσον αφορά το Super Runner, το οποίο θα εκτελέσει το δρομολόγιο Ηράκλειο Θύρα Νάξο Μύκονο, το Super Express στη γραμμή Ραφίνα Τίνο Μύκονο Νάξο Ιωθύρα, Super Ferry στη γραμμή Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος, Super Ferry 2 με απογευματινές αναχωρήσεις στη γραμμή Ραφίνα Άνδρος Τίνος Μύκονος Πάρος και τέλος τα δύο μικρά, το Super Cut και το Super Speed, μικρά συσσαγωγικά βέβαια, με καθημερινές αναχωρήσεις Πειραιά Μύκονο προς Σύφνο Μήλο, Φολέγαδρο Θύρα Ιω και Πάρο. Τα λέω καλά? Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε συμβαίνει. Τι έχει γίνει από εκείνη την ώρα? Δυστυχώς, αυτά που περνούσαμε πριν από δύο χρόνια επί κουρουπλή, τα τραβάμε και σήμερα. Μάλιστα. Και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Αν είναι αυτό εύκολο, ναι. Αυτό που θέλω να πω, και συγγνώμη αν δεν ακούγομαι καλά, οδηγώ κιόλας γιατί πηγαίνω τη στιγμή αυτή για το γραφείο. Εντάξει. Αλλά θα προσπαθήσω να γίνω πιο κατανοητός για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία. Ο υπουργός λοιπόν, ο κύριος Πλακιωτάκης, δεν υπογράφει τα δρομολόγια τα οποία συνεδρίασε το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στις 13 Δεκεμβρίου. Ναι. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έχει το δικαίωμα, κύριε Στεφάνου, να μην υπογράψει? Έχει το δικαίωμα ο υπουργός να μην υπογράψει, ναι, αλλά έχει υποχρέωση να βγει και να πει: δεν υπογράφω γι' αυτόν και γι' αυτόν το λόγο. Μάλιστα. Να βγάλει δηλαδή και να πει: ακούστε, να καταλάβει ο κόσμος, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εκλέγονται μετά από ένα Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ναι. Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποτελείται από 30 μέλη, εκ των οποίων μέσα δεν είναι μόνο οι επιφανείς άνθρωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, είναι εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, είναι 4 ανώτατοι αξιωματικοί οι οποίοι γνωρίζουν τον κανονισμό της ακτοπλοείας, δηλαδή τον 2932, ναι, είναι επίσης ο πρόεδρος των Ελλήνων πλειοκτητών, ο κύριος Σακέλης. Ναι. Και είναι άνθρωποι επιφανείς. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, δεν είναι απλά ηγετικά πράγματα, είναι άνθρωποι που ξέρουν. Σοβαροί, είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι και βγαίνουν σοβαρά αποτελέσματα. Φυσικά, ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός, μπορεί να δώσει τις γραμμές του μέσα στο ΣΑΣ για να βγει το αποτέλεσμα που αυτός θέλει μέσω των λιμενικών του Υπουργείου. Ναι. Αυτό το έκανε παλιά ο κύριος Κουρουπλής. Ναι, θυμόμαστε την ιστορία. Είχε βάλει ανθρώπους μέσα οι οποίοι ψηφίσαν. Ναι. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι μέσα στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι και υπήρχαν οι οποίοι είναι επιφανείς και γνωρίζουν πολύ καλά την ακτοπλοεία. Στις 13 Δεκεμβρίου έγινε Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Ναι. Και έχω μαργήσει. Τα δρομολόγια πρέπει να έχουν βγει στον αέρα. Και η δρομολογιακή περίοδος αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου. Σωστά. Του προηγούμενου έτος για το επόμενο έτος. Έχουμε κοντεύουμε Φεβρουάριο και δεν έχουμε δρομολόγια. Ναι. Ο κύριος Πλακιωτάκης δεν δέχεται να υπογράψει το αποτέλεσμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Πες μας όμως, κύριε Πλακιωτάκη, τους λόγους που το κάνεις αυτό. Την Παρασκευή όμως... Την Παρασκευή όμως, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε μια ανακοίνωση μετά τη δική σας ανακοίνωση ότι αποσύρεται. Για να μάθει τα μάτια του κόσμου και για να πούν σταμάτα Στεφάνου, μην βγαίνει στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, στάδωσε τα δρομολόγια σου. Ποια δρομολόγια μας έδωσε? Ακούστε, ο κύριος Πλακιωτάκης έπρεπε ένα μήνα, είχε περιθώριο νόμιμα σύμφωνα με τον νόμο
ένα μήνα μετά από την ημερομηνία του ΣΑΣ. Σωστά. Να υπογράψω δρομολόγια. Και εκεί δεν είναι νόμιμος, διότι στο μήνα πέρασε ο μήνας και ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια. Μάλιστα. Έχουμε σε 1,5-2 μήνες έχουμε δρομολογιακές γραμμές. Ακόμα δεν έχουμε δρομολόγια. Δεν έχουμε ανοίξει πλάνα. Τον ρωτάμε τον Υπουργό. Γιατί δεν μας δίνει τα δρομολόγια αυτά τα οποία ζητάμε, κύριε Υπουργέ. Ο Υπουργός και η παρέα του, γιατί έχουν μείνει δυο. Ο Υπουργός έχει μείνει μαζί με το σύμβουλό του, ένα πρώην αξιωματικό του λιμενικού σώματος, τον κύριο Βιδάλη, και οι οποίοι αυτοί οι δύο αποφασίζουν. Το πώς αποφασίζουν και τι κάνουν, είναι να μην θίγεται μία απέναντι πλευρά. Μάλιστα. Ποια είναι η απέναντι πλευρά, όλος ο κόσμος το ξέρει και γνωρίζει. Αλλά ρωτώ, ναι, όταν η απέναντι πλευρά πηγαίνει και ζητεί τροποποιήσει τα δρομολόγια της, γιατί περνάνε αέρα και δεν ρωτάει κανέναν να πούνε, κύριε Στεφάνου, εσάς σας ενοχλεί? Ναι. Κύριε Παναγιωτάκη, σε ενοχλεί? Κύριε Πλουστάρ, σε ενοχλεί? Όταν όμως εμείς κάνουμε κάποια τροποποίηση και ενοχλείται μία άλλη πλευρά, αρχίζουν αμέσως και λένε, α, ενοχλείται η άλλη πλευρά, πρέπει να το δούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το κράτος δικαίου? Αυτό είναι ότι η κάθαρση που θα φέρουμε στην Ελλάδα μας? Αυτό είναι που θα αναπτύξουμε τον τουρισμό μας? Κατάλαβα. Ο κύριος Υπουργός πρέπει να ανοίξει τα μάτια του και να δει ποιοι είναι οι άνθρωποι που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού μας, στην εξυπηρέτηση των νησιών μας και την αγάπη για τα νησιά μας, και όχι να κερδοφορούμε και να βγάζουμε λεφτά. Καταλαβαίνω. Εγώ δηλώνω επισήμως στο σταθμό σας ότι κάθε χρόνο η εταιρεία μας μπαίνει μέσα. Γιατί έχουμε κάνει ακριβά πλοία, γιατί προσέχουμε πάρα πολύ και είμαστε τυπικοί έναντι στις υποχρεώσεις μας του κράτους. Ναι. Λοιπόν, έχω φτάσει σε σημείο απογοήτευσης. Το ξέρω, το βλέπω πάνω στις ανακοινώσεις που βγάζετε, και βγάζετε μια πίκρα εδώ και ένα χρόνο περίπου. Βγάζω πίκρα, βγάζω πολύ μεγάλη πίκρα. Και βγάζω πολύ μεγάλη πίκρα, γιατί δεν το περίμενα αυτό το πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι είναι πολιτικό παιχνίδι πλέον? Ότι αυτό που έκανε ο Κουρουπλής πριν από λίγα χρόνια, τώρα το κάνει ο νυν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Μα, συμφέρει, κύριε Στεφανού, συμφέρει... Για κάντε μου ό,τι ερώτηση θέλετε. Δύο πραγματάκια. Συμφέρει, θεωρείτε ότι συμφέρει μια κυβέρνηση να παίζει μονόπλευρα ένα παιχνίδι? Γιατί ουσιαστικά αυτό μας λέει. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πέστε μου το όνομά σας. Νικόδημος Λιανός. Δεν άκουσα, παρακαλώ. Νικόδημος Λιανός. Λιανός, το επίθετο. Μάλιστα, κύριε Λιανέ, άκουσε με, ακούστε με. Το τι παιχνίδια μπορεί να παίζονται δεν τα γνωρίζω. Αυτό που μπορώ να σας πω, ότι η Golden Star Ferries είναι μια καθαρή εταιρεία. Είναι μια εταιρεία bright, όπως ακριβώς είναι και το όνομά της, και λάμπησε το χρυσό, γι' αυτό και την λένε Golden. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι παίζονται από πίσω. Μπορεί να παίζονται πάρα πολλά πράγματα, δεν το γνωρίζω. Ωραία. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έχω διαβάσει, γιατί αναγκαστικά διαβάζουμε διάφορα που γίνονται, ότι σας δίνει τη γραμμή χωρίς όμως τη Σαντορίνη. Την επίμαχη γραμμή που ζητάτε. Δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, το ακούω πρώτη φορά. Και ξέρω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και μάλιστα λένε ότι γιατί όλοι πηγαίνουν σε Σαντορίνη, φορτωμένοι σε Σαντορίνη και τέτοια πράγματα. Εάν δεν πας Σαντορίνη, δεν μπορείς να πας Κρήτη. Ναι. Γιατί ο τουρισμός της Κρήτης Σαντορίνη πάει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και το τι κάνει. Ο Υπουργός δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν μας έχει δώσει καμία ανακοίνωση, δεν μας αναφέρει τίποτα. Τον παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο και λέμε, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, θα πάρουμε δρομολόγια? Κύριε Γιανέ, ξέρετε πως δουλεύουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παίρνεις δρομολόγια, ναι, ανοίγεις πλάνα. Σωστά. Και κόβεις εισιτήρια από την Ευρώπη, από την Αμερική, από την Κίνα, από την Ασία. Ναι, ναι, παντού. Γιατί οι ξένοι τα ψάχνουν. Και έρχεται μέσα στην εταιρεία σου, μπαίνει χρήμα. Και έτσι μπορώ να πληρώσω μηχανικούς, τεχνικούς, συνεργεία, μπορώ να πληρώσω τους πάντες. Λες και εξηγείς στον Υπουργό. Υπουργέ, δώσε μου δρομολόγια να ανοίξω πλάνα. Ο Υπουργός λοιπόν αγρώνει γόρασε. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Μάλιστα. Δεν τον ενδιαφέρει αν μια υγιή εταιρεία, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και της νησιωτικής μας, του νησιωτικού συμπλέγματος, και προωθούμε αυτό το πράγμα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Υπουργό εάν εγώ αύριο φαλιρίσω λοιπόν. Διότι δεν έχω καμία απάντηση, δεν μας έχει στείλει τίποτα γραπτός και ήταν υποχρεωμένος να μας στείλει γραπτός. Κατάλαβα. Να μας πει, κύριε Στεφάνου, αυτή είναι η κατάσταση,
Και γι' αυτό το λόγο τα κάνω αυτά. Και μία τελευταία ερώτηση, η οποία είναι λίγο πιο θεωρητική, αλλά είναι απαραίτητη. Λένε όλοι ότι η γραμμή γενικά παροναξίας Μικόνου Σαντορίνη, όλη αυτή η γραμμή, είναι φορτωμένη. Εσείς θεωρείτε ότι είναι φορτωμένη ή είναι επιλογή του επιβάτη να αποφασίσει με ποιο πλοίο θα πηγαίνει, οπότε δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά αυτό το φορτωμένη που λέμε όλοι? Ακούστε, πρέπει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες πρέπει να είναι ελεύθερες. Ναι. Πρέπει, όπως και εμένα με ενοχλούν ορισμένα δρομολόγια ανταγωνιστών εταιριών, έτσι και μπορεί και δικό μας να κάποιο δρομολόγιο να ενοχλεί κάποιον άλλον. Ναι. Εδώ θα πρέπει να μάθουμε όλοι οι πλειοκτήτες στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, να έχουμε ωραία πλοία, να εξυπηρετούμε τον πελάτη κατά τον καλύτερο τρόπο, ούτως ώστε να προτιμάνε τα δικά μας πλοία. Μάλιστα. Η γραμμή είναι φορτωμένη, δεν υπάρχει. Υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή και ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει, να σέβεται, να εκτιμάει τις υγιείς εταιρείες και τις εταιρείες που συμβάλλουν για το καλό της πατρίδας μας. Απλά το λέμε φορτωμένοι με την έννοια ότι όλοι ενδεχομένως να θέλουμε 7 η ώρα το πρωί να είναι όλοι στην Άξο. Και τα λιμάνια της, το λιμάνι της Νάξου, παραδείγματος χάρη, δεν αντέχει να έχει όλα τα πλοία. Ενδεχομένως αυτό να εννοούμε φορτωμένοι. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ σας όσον αφορά τις ώρες, για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση? Ωραία. Ακούστε. Ναι. Δεν μου λέτε να σας κάνω, να σας αντιστρέψω εγώ την ερώτηση. Όταν ένα πλοίο φύγει από την Κρήτη πρώτο και πάει Σαντορίνη πρώτο, και μετά από τη Σαντορίνη φύγει πρώτο να πάει για τη Μύκονο πρώτο, ναι, θα πάρει τον κόσμο όλο ή δεν θα τον πάρει? Προφανώς, το μεγαλύτερο τουλάχιστον θα το πάρει. Ναι. Το πρώτο είναι το πρώτο. Ο καθένας λοιπόν θέλει να έχει μια πολύ καλή ώρα για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της εταιρείας του. Ναι. Και προσέξτε, του ωραρίου που δικαιούται. Εμείς τώρα επί 4 χρόνια κάνουμε τη γραμμή της Κρήτης. Ναι. Έχουμε ένα ωράριο 8 παρατέταρτο. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο. Μάλιστα. Αυτό το δρομολόγιο εμείς ζητήσαμε. Ξέρετε που μας πάει ο Υπουργός και τι λένε? Μαζί με τον κύριο Βιδάλη. Θα σας πάμε, κύριε Στεφάνου, μία ώρα πριν από το πρώτο, ναι, και μισή ώρα μετά από το τελευταίο. Κάτσε κύριε, έχω εγκεκριμένο δρομολόγιο εγώ από την αναχώρηση της Κρήτης. Το δρομολόγιο αυτό δεν είναι τυχαίο, το κάνω 4 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή η περίπτωση που είπε ο κύριος Βιδάλης και ο κύριος Υπουργός ισχύει για βαπόρια που έρχονται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Και επειδή λοιπόν μπορεί να μπει πρώτη φορά ένα πλοίο το οποίο θα έρθει για πρώτη φορά να εκτελέσει δρομολόγια, για να μην ενοχλήσει τα υπόλοιπα δρομολογημένα πλοία, το πάνε μία ώρα πριν ή μισή ώρα μετά. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτή την περίπτωση? Κατάλαβα. Τι δουλειά έχω? Αυτά θα είναι κολοκύθια, θα είναι αρνούμες που λένε. Μάλιστα. Θα είναι κουταμάρες που λένε. Κάνουμε δρομολόγια επί 4 χρόνια την Κρήτη και δυστυχώς θέλουν να μας πάνε σε ένα νόμο ανύπαρκτο. Μάλιστα. Τα λιμεναρχεία τα οποία είπατε προηγουμένως και τα λιμάνια, εάν έχουν τη χωρητικότητα. Ναι. Πριν δώσουμε και καταθέσουμε στο Υπουργείο, ή μάλλον με το που καταθέτουμε στο Υπουργείο τα δρομολόγια μας, το Υπουργείο η πρώτη κίνηση που κάνει είναι να πάρει τις απόψεις των λιμεναρχείων. Ναι. Τα λιμεναρχεία λοιπόν λένε το εξής: όποιο πλοίο φτάσει πρώτο θα μπει μέσα. Ναι. Με τις υποδείξεις του λιμεναρχείου, με τις υποδείξεις του λιμεναρχείου, το δεύτερο ή το τρίτο πλοίο θα περιμένει απ' έξω να τελειώσει το Σωστά. άλλο για να μπει το άλλο μέσα. Ναι. Εάν τα λιμάνια έχουν την υποδομή να μπορέσουν να χώσουν... Να δεχτούν δεύτερο και τρίτο, ναι, μέσα, εντάξει. Γίνεται με εντολή πάντα του λιμεναρχείου. Μάλιστα. Την οποία τη σεβόμεθα και την εκτελούμε. Προφανώς. Ωραία. Οπότε όλη η κουβέντα πρακτικά γίνεται για το δρομολόγιο αυτό του Κρήτης με την Μύκονο, δηλαδή για το Ηράκλειο Θύρα Ανάξο Μύκονο. Κάποιον ενοχλεί το δρομολόγιο αυτό, το δικό μας, το οποίο σας το ξαναλέω, το εκτελούμε. Το ξέρω, το ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Με τα Super Ferry. Και επειδή τώρα αλλάξαμε το Super Ferry, το οποίο είναι ένα βαπόρι πιο αργό, οι Tour Operators μα δεν αλλάξει ένα βαπόρι. Έχετε κάθε δικαίωμα. Έχουμε κάθε δικαίωμα σύμφωνα με τον 2932. Ο 2932 δεν σου λέει, κύριε, μη βάλεις ταχύπλο ή βάλε σημαντικό. Ναι. Ο 2932 σου λέει πλοίο ιδίου τύπου. Δηλαδή, ναι, όταν είναι επιβατικό οχηματαγωγό, το αλλάζεις με ό,τι πλοίο θέλεις εσύ. Το πλοίο είναι στην δικιά μου
εντάξει, δικιά μου ευχέρεια, επιλογή, ναι. Να διαλέξω και να βάλω ποιο πλοίο θέλω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, η ταχύτητα του πλοίου δεν αλλάζει τον τύπο του πλοίου. Η ταχύτητα δεν ορίζει τον τύπο του πλοίου. Έτσι λοιπόν 29-32 μας δίνει κάθε δικαίωμα να βάλουμε ποιο πλοίο θέλουμε. Κάποιος λοιπόν ενόχλησε αυτή η αλλαγή. Άρα λοιπόν είναι θέμα ερμηνείας προφανώς. Βεβαίως. Μάλιστα. Και έχουν γίνει πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις αλλαγής πλοίου. Προφανώς, ναι, είναι γνωστό ότι αλλάζουν τα πλοία. Ναι, αλλάζουν. Ξέρετε εσείς από την Άξο το Εκατερίνη, το οποίο αντικαταστάθηκε με το Hellenic High Speed. Τι πλοίο ήταν το ένα και τι πλοίο ήταν και το άλλο. Ναι. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα ζείτε και τα έχετε δει στο κορμί σας. Ναι, κατάλαβα τι θέλω να πείτε. Μάλιστα. Ωραία. Και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο υπουργός δεν υπογράφει ή τουλάχιστον δεν σας εξηγεί τι ακριβώς γίνεται. Εσείς προφανώς δίνετε κάποιο χρονοδιάγραμμα, έτσι δεν γίνεται να τραβάει αυτό το πράγμα επάπειρο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο υπουργός. Απλά αυτά που θέλω να πω εγώ του υπουργού είναι ότι τη στιγμή αυτή καταστρέφει τις εταιρείες που δεν δίνει δρομολόγια. Μάλιστα. Και κάθε μέρα που περνάει και δεν δίνει δρομολόγια κάνει κακό στην αφιλιακή εταιρεία, κάνει κακό στον ελληνικό τουρισμό. Κάνει κακό στην Ελλάδα μας. Μάλιστα. Ελπίζω να βρεθεί λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, είμαι δίπλα σας και σας. Το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να διαβεβαιώσω τον αξιώτικο λαό, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιμώ και αγαπώ, ότι όποια πλοία μας θα προσεγγίσουν Νάξο, θα προσεγγίσουμε με πολύ αγάπη για το νησί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο του μεταφορικού κοινού και του Ναξιώτικου λαού. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.